ενώντας με την καλή έννοια, για να μιλήσουμε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, όπως έχουμε πει, με αφορμή τον πρόλογο που έχει γράψει του Wolfgang Streck, το βιβλίο «Πώς θα τελειώσει ο καπιταλισμός», ερωτηματικό, δοκίμια για ένα σύστημα που αποτυγχάνει. Ωραία λοιπόν, έχουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον φίλο και σύντροφο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ευκλήδη, μας ακούς? Σ' ακούω, ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ωραία, μιλάμε, έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά από τότε που έγραφες τα πρώτα βιβλία, τουλάχιστον τα πρώτα βιβλία στην Ελλάδα, με τον Χρήστο το Λάσκο, μια παλιά εποχή. Οπότε τώρα εδώ πέρα θα μιλήσουμε... Δεν τα θυμάσαι καλά, Αντώνη. Το πρώτο βιβλίο που παρουσίασες, και σε ευχαριστώ για αυτό, ήταν πριν από αυτή την εποχή με τον Χρήστο που γράφουμε τα βιβλία μαζί, «Οι αξίες και αξία της αριστεράς», που μου είχε στη καλοσύνη να το παρουσιάσουμε και να το συζητήσουμε, και με μουσικές που επιλέξαμε, αν θυμάστε. Είχες επιλέξει εσύ. Ναι, το 2005-2006, οπότε πάμε ακόμα πιο μακριά. Ωραία, ωραία. Εγώ, επειδή έχω μπλέξει πάρα πολύ και χάνεται στα βάθη της ιστορίας εισαγωγικά όλο αυτό το πράγμα, οπότε συγχώραμε και κάνω την αυτοκριτική μου δημοσίως, έτσι να το ακούσω. Όχι, δεν το είπα για κριτική, το είπα για να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και πώς αναδεικνύεις θέματα και βιβλία και μέσα από τη μουσική και μέσα από τις συζητήσεις για βιβλία. Ωραία. Και πρέπει να, αν μου επιτρέψεις, ναι, ένα, ναι, άλλο σχόλιο, σε ευχαριστεί και η Πρέβεζα, γιατί έχεις και μια, ξέρεις ότι είμαι από την Πρέβεζα, ναι, ότι έχεις μια μακρή ιστορία που, υποστηρίζοντας καλλιτεχνικά ζητήματα, ναι, και συγκροτήματα και φεστιβάλ, νομίζω από το 1988. Όντως, οπότε και η Πρέβεζα είναι ευγνώμων. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το έχω ξεχάσει, αλλά εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τελειώσει ο καπιταλισμός. Το ερώτημα είναι το θεωρητικό, το ύψιστο θεωρητικό ερώτημα. Με έναν στεναγμό ή με έναν πάταγο? Κοίταξε, το βιβλίο που είναι μια συλλογή άρθρων, να πούμε για τους ακροατές μας, ναι, ναι, και τις ακροάτριες μας, δεν παίρνει ακριβώς θέση γι' αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πεσημιστικό, πολύ απεσιόδοξο. Ναι. Δηλαδή τοποθετεί στα πιο πολλά από αυτά τα άρθρα την κρίση του 1974, την οποία ο Wolfgang Streck στην ουσία λέει δεν έχει ξεπεραστεί, ότι υπήρχαν διάφορες προσπάθειες να τα ξεπεράσουν με κόλπα, με αύξηση χρέους όλων των ειδών, δημόσιο, ιδιωτικό, τραπεζικό, με δανεισμό σε φτωχούς ανθρώπους που δημιούργησε την κρίση του 2009, αλλά αυτή η τεράστια αύξηση όλων των ειδών του χρέους είναι ακόμα μαζί μας. Βέβαια, ακόμα χειρότερα τώρα με την πανδημία, το βιβλίο βέβαια δημοσιεύτηκε πριν από την έναρξη της πανδημίας, αλλά ουσιαστικά λέει ότι τα βασικά πολιτικά ζητήματα αναδιανομής του εισοδήματος, η πολιτική της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς, τις πήγανε συνεχώς προς τα πίσω, και η έκφρασή του είναι δανείζοντας από το μέλλον. Δηλαδή παίρνοντας χρέη οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις, τα άτομα, οι επιχειρήσεις, σπρώχναν πίσω την ημέρα της κρίσης, δανείζοντας από το μέλλον, και αυτό το πρόβλημα τώρα φάνηκε στην κρίση του 2009 και νομίζω μάλλον θα συμφωνήσουμε οι δυο μας ότι είναι ακόμα χειρότερο μετά από την πανδημία. Επιδεινώθηκε. Να πούμε πραγματικά ότι ο Wolfgang Streck είναι επίτιμος διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck για τη μελέτη των κοινωνιών, και αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει 11 δοκίμια που δημοσιεύσαν την περίοδο 11 με 15, και το βιβλίο βγήκε το 16. Και υπάρχει άλλο ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το «Κερδίζοντας χρόνο», που έχω εκδοθεί σε εκδόσεις Τόπος. Να πούμε έτσι ένα μικρό... που είναι και το ίδιο θέμα, αυτό, ναι, το δανείζοντας από το μέλλον, που, ναι, μόλις, ακριβώς, είπαμε κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά αυτός λέει ότι μετά από 30 χρόνια περίπου της ένδοξης 30ετίας, όπου υπήρχε αυτή η κοινωνική συνένεση κεφαλαίου και εργασίας, υπάρχουν 5 συστημικές διαταραχές κατά τον Streck. Είναι η μειούμενη ρυθμή ανάπτυξης, κυριαρχία των
ολιγαρχών συρρυκνούν με δημόσια σφαίρα και θεσμική διαφθορά και διεθνή αναρχία. Αυτές είναι οι πέντε κατά τον Στρίκ συστημικές διαταραχές. Θα μπορούσε λίγο να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοίταξε, είναι έτσι όπως τα λες. Ουσιαστικά θεωρεί ότι μετά από την περίοδο 50 μέχρι τέλος δεκαετία του 60, που πολλοί το λένε τη χρυσή εποχή του καπιταλισμού, που υπήρχε αυτός ο ιστορικός συμβασμός ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο, που είχαμε μείωση των ανισοτήτων, το κοινωνικό κράτος, αύξηση συνεχώς των μισθών. Βέβαια, ως αριστερή θα θέλω να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο και ο φόβος της Σοβιετικής Ένωσης και ότι δεν ήταν παντού στον κόσμο έτσι, στον τρίτο κόσμο. Άρα υπάρχουν και, αν όχι υποσημειώσεις ή κάτι παραπάνω από υποσημειώσεις, αυτό το success story που θα λέγαμε. Πάντως για τις μεγάλες οικονομίες του δυτικού κόσμου αυτό υπήρχε. Υπάρχει μία κρίση το 1974 και έχουμε την αρχή μιας αποσύνθεσης που κοινωνικά και οικονομικά το βλέπουμε στην αύξηση των ανισοτήτων, μια περίοδο που ειδικά στις πιο νεοφιλελεύθερες οικονομίες οι μισθοί είναι εντελώς, είναι σχεδόν στάσιμοι για αυτή τα 30 χρόνια μετά από το 1980, και η προσπάθεια των ελίτ να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση μέσω δανεισμού είχε και, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη αυτή, παράπλευρες απώλειες που είναι και θεσμικές, δηλαδή η συρρήκνωση της δημοκρατίας, που μπορούμε να τη συζητήσουμε και σχέση με εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά έχει και πολλά στοιχεία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εμείς το ζήσαμε στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο, ο ρόλος των χρηματαγορών, η άποψη που φαίνεται να τη συμμερίζεται και η Νέα Δημοκρατία, ότι η δημοκρατία είναι να εκλέγεις κάθε 4 χρόνια, να έχεις τη δικαίωμα κάθε 4 χρόνια να διώχνεις μια κυβέρνηση που δεν σ' αρέσει, αλλά όχι ουσιαστική συμμετοχή ανάμεσα στις δύο εκλογές. Ναι. Η αύξηση της διαφοράς, δηλαδή παρόλο που εδώ υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία για τον ατομικισμό και οι θεσμοί και οι καλύτερες πρακτικές που λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η περίοδος του νεοφιλελευθερισμού και ειδικά μετά από το 90 είχαμε χρηματοπιστωτικά σκάνδαλα, σκάνδαλα της Enron και πολλά τοπικά παραδείγματα. Δηλαδή έχουμε αύξηση της διαφθοράς. Ναι. Άρα βλέπει ελίτ που δουλεύουν ως ολιγαρχίες, βλέπει τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς να είναι αυτό που λέμε κόμματα καρτέλ, που ουσιαστικά αποκόβονται από την κοινωνική τους βάση και γίνονται μια διαχείριση της εξουσίας του δημόσιου χρήματος και με αμφίβολες ευγενικά και αγγλικά σχέσεις με το μεγάλα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα, που συγχρόνως όμως δεν λύνουν τα προβλήματα. Ο δικός μου τρόπος, που πολλές φορές προσπαθώ να το εξηγήσω όσο μπορώ αυτό το φαινόμενο, είναι ότι έχουμε οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο σε έναν καπιταλισμό όπου ο νεοφιλελευθερισμός είναι κυρίαρχος. Το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι ηγεμονικός. Τι σημαίνει να είναι ηγεμονικός, είναι να μπορεί να σωματώνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι και των λαϊκών και των μεσαίων τρομάτων, δηλαδή να μην γίνεται με την επιβολή. Αυτό σε μια φάση περίπου δεκαετία του 90, του Μπλερ, του Ρένζι, του Σιμίτη, φάνηκε σαν
θυμάστε τότε, Αντώνη, που μιλάγαμε για την κοινωνία των δύο τρίτων. Ναι. Τα δύο τρίτα πάνε καλά και έχουμε τι κρίμα, έχουμε και ένα εν τρίτον που είναι απειλημένοι. Αυτό κράτησε για λίγο. Τώρα κανένας δεν μιλάει. Εδώ σχεδόν μιλάμε για τις κοινωνίες των 99%, αν θυμάστε τότε, με τη χρηματοπιστωτική κρίση και το κίνημα εναντίον αυτών. Υπερβολή αυτό βέβαια. Δεν είναι 1% και 99%, αλλά σίγουρα δεν είναι δαιμονικό με την έννοια ότι μπορούν να δημιουργηθούν πλειοψηφίες νεοφιλελεύθερες που έχουν μια σταθερότητα και ενσωματώνουν ένα κομμάτι των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων και μια τέτοια πολιτική αστάθεια. Βλέπεις κόμματα που ήταν 40% ξαφνικά να είναι 8%. Είτε είναι κεντροαριστερά είτε είναι της κεντροδεξιάς. Είναι εντυπωσιακά πράγματα που δεν τα περιμέναμε εμείς δεκαετία του 70 και 80. Να καλώ μας πάντοτε με τον Ευκλή Σακαλώτο, μιλώντας για το βιβλίο του Βόρχαν Στρικ, πώς θα τελειώσει ο καπιταλισμός. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ακριβώς διαβάζοντας από τις πρώτες αναλύσεις όσον αφορά το θέμα της κρίσης του 2008, είχες γράψει ότι αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο, πέρα από την εξαφάνιση του αντιπάλου δέους, που ήταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός, αλλά αυτό που είχες γράψει είναι ότι υπήρχε μια, από το 70 και μετά, μια συνεχής πτώση του κέρδους των αστών, τους ελίτ και τα λοιπά. Και έτσι με αποτέλεσμα μετά και την εξαφάνιση του αντιπάλου μπλοκ, το οποίο είχε παίξει ρόλο στο να προσπαθεί, ήταν κάποιο αντιπαράδειγμα, ένα το αντιπαράδειγμα γι' αυτό και η Δύση προσπαθούσε τέλος πάντων να μετριάσει τις διεκδικήσεις, το κεφάλαιο. Και το ένα ότι χάθηκε το αντίπαλο δέος, η πίεση, το παράδειγμα, και το δεύτερο ήταν αυτή η συνεχής πτώση του χρέους. Και έτσι λοιπόν με την επέλαση του φιλελευθερισμού, καζίνο-καπιταλισμού, οπωσδήποτε, οτιδήποτε να το πούμε, ήταν και αυτό το αποτέλεσμα, ότι πραγματικά πια προκειμένου να κερδίσει όσο περισσότερο μπορεί, εξαιτίας της πτώσης του κέρδους, λειτουργεί σαν ένα αδιφάγο σύστημα πλέον. Και το εντυπωσιακό σε αυτό, θα ήθελα εγώ να τονίσω, είναι παρόλο που είχαμε μικρά διαστήματα που αυτή η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού, που τη λαμαρίνα του νεοφιλελευθερισμού βέβαια τη δαγκώσανε και πάρα πολύ κεντροαριστερή, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, είχαμε περιόδους μικρής ανάκαμψης του ποσοστού κέρδους, αλλά γενικά η τάση δεν έχει ανακοπεί. Δηλαδή γι' αυτό λέει ο προκλητικός τίτλος του Στρέικ, το τέλος του καπιταλισμού. Γιατί παρόλο όλη αυτή την κυριαρχία, παλιότερα την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, να χτυπήσουμε τα συνδικάτα, να συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος, να μειώσουμε τους μισθούς, να κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο τη δουλειά των εργαζομένων, είτε να συνδικαλιστούν, είτε να έχουν πρόσβαση σε επιδόματα ανεργίας. Για μένα το κορυφαίο, δηλαδή άμα ήθελα ένα νέο άνθρωπο να του πω τι είναι η τραγωδία του καπιταλισμού, θα του έλεγα να δει ένα έργο του Ken Loach, ας πούμε, που δείχνει όλα αυτή τη Daniel Blake, για παράδειγμα, για να το νιώσει τι σήμαινε η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού. Παρόλο όμως αυτά που είπαμε, που θα φανταζόσουμε και χωρίς τη Σοβιετική Ένωση, θα περίμενε ότι θα έχουμε μια καινούργια καινούριο επεισόδιο τη συσσόρευση του κεφαλαίου με ανάπτυξη κτλ. Κάτι που δεν το παρατηρούν. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μας πιέζει η ώρα και περιμένεις στο τηλέφωνό σου. Βάζουμε μια μικρή εισαγωγή για τη δεύτερη μοίρα και όλο δικό μας μετά. Ωραία. Στο κόκκινο. Εδώ είμαστε πάλι, 105 και 5 στο κόκκινο, Duty Club. Μιλάμε πάντοτε με τον Ευκλή Τσακαλώτο για το βιβλίο του Wolfgang Strick, αν το λέω σωστά, πώς θα τελειώσει ο καπιταλισμός. Ευκλήδη,
Υπάρχει λοιπόν αυτή η αποθέσμηση και η έλλειψη, η παντελής έλλειψη, η κατάρρευση αν θέλεις των ρυθμιστικών θεσμών. Και υπάρχει η παντοδυναμία της αγοράς, όπου οι πολίτες υποκαθίστανται από τις αγορές, οι ψηφοφόροι από τους επενδυτές και οι εκλογές από τη δημοπρασία ομολόγων, όπως λέει ο Σρέκ. Θα ήθελα μόνο μία διόρθωση, δηλαδή μία παρατήρηση σε αυτό που είπες. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε και στη τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι είναι και η παντοδυναμία των αγορών, ναι. Γιατί έχουν μία θέση, και αυτό δεν είναι ελληνικό πρότυπο, δουλεύει η σκληρή δεξιά έτσι σε πάρα πολλά μέρη. Συγχρόνως που μας λένε για την ελεύθερη αγορά, κάνουν αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς και θα έχουν ένα πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης που θα δίνουν σε συγκεκριμένους επενδυτές. Στο ελληνικό φαίνεται ότι πήγαν αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά που είχαμε εμείς διαπραγματευτεί με τη συγκεκριμένη ομάδα, και πάλι τώρα το κάνουν πιο εύκολο για αυτά. Άρα βλέπουμε ότι παντού, και αυτό είναι ιστορικά το λέει αριστερά από τις σημειώσεις από τη φυλακή του Γκράμση, ότι η αγορά δεν είναι, πάντα ρυθμίζεται, πάντα βασίζεται στο κράτος και στους νόμους, αλλά έχει μεγάλη διαφορά ποιος την ρυθμίζει και για όφελος ποιον το ρυθμίζει. Αλλιώς συμφωνώ με πολλά που λέει ο Στρίκ. Θεωρώ, ναι, δηλαδή ότι είναι έντονη η κρατική παρουσία και αυτός ο μύθος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερης με την πολύ φαδιά έννοια που θα λέγαμε εμείς που έχουμε περαιστεί από την βρετανική κουλτούρα. Με την πολύ ευρύ έννοια. Σωστά. Αλλά ουσιαστικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που μια πλειοψηφία, πληθώρα των κρατών, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Κράτος χρέος και κράτος εξυγίανσης. Ακριβώς. Τι θα μπορεί να σημαίνει μια αριστερή πολιτική σε ένα καθεστώς κράτους εξυγίανσης? Να το εξηγήσουμε ίσως αυτό τον όρο, ναι, του Στρέικ. Δηλαδή λέει ότι όταν γίνεται μια μεγάλη κρίση, όπως έγινε το 2009, μερικά συμβόλαια που θα μπορούσες να τηρήσεις, δεν μπορείς να τα τηρήσεις πια. Δηλαδή, έχεις κάνει υποσχέσεις στους συνταξιούχους σου, έχεις κάνει υποσχέσεις στους πιστωτές σου, έχεις κάνει υποσχέσεις στη νεολαία σου. Ξαφνικά γίνεται μια κρίση, είσαι πιο φτωχός και δεν μπορείς να τα τηρήσεις όλα τα συμβόλαια αυτά. Τι έγινε μετά από το 2009, μετά από το πρώτο σοκ που είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τις τράπεζες και κάνανε κερδοσκοπικές ενέργειες που μας καταστρέψανε, φτιάξανε ένα κράτος το οποίο το πρώτο συμβόλαιο ήταν για τους πιστωτές. Δηλαδή ότι τα δάνεια των τραπεζών ήταν το συμβόλαιο που τα κράτη αυτά ήταν αναγκασμένα να τα τηρήσουν. Και εμείς ως χώρα που πέρασε από μνημόνια ήταν το βασικό. Το βασικό που επιβλήθηκε σε αυτή τη χώρα είναι από όλα τα μνημόνια προς τους αρρώστους, τους συνταξιούχους, την νεολαία. Το πρώτο συμβόλαιο που πρέπει να τηρήσεις είναι για τους πιστωτές. Αυτό λέει είναι αυτό το καινούριο κράτος που δεν και άρα έχει μειωμένης δημοκρατικής νομιμοποίησης, γιατί δεν είναι ότι όλοι οι πολίτες κάνουν μια δημοκρατική συζήτηση και λένε ποια συμβόλαια, ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα, ποιο κομμάτι του πληθυσμού μπορούμε να υποστηρίξουμε, με ποια προτεραιότητα. Και όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό με ρώτησες, τι μπορεί να κάνεις με αυτή την κατάσταση, παρόλο που είχαμε το τρίτο μνημόνιο και το συμβασμό που διάφοροι φίλοι και φίλες θα έχουμε διαφορετική άποψη αν ήταν ο σωστός, δεν έπρεπε να το κάνουμε, παρόλα αυτά εντός αυτό ότι εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε αυτές τις προτεραιότητες. Βεβαίως έπρεπε να κρατήσουμε
μέρος της συμφωνίας του συμβασμού, αλλά συγχρόνως ασφαλίσαμε τους ανασφάλιτους, μειώσαμε την παιδική φτώχεια, μειώσαμε τις ανισότητες. Εντός μνημονίου δεν είναι λίγο πράγμα. Άρα ακόμα και με αυτό μας επιβλήθηκε ότι να είναι προτεραιότητα οι πιστωτές. Μια αριστερά που έχει κοινωνικές αναφορές μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει τη σειρά των προτεραιοτήτων και να πει ότι όχι, και οι ανασφάλιστοι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι προτεραιότητα. Ή τα παιδιά που έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό παιδικής φτώχειας είναι προτεραιότητα. Πόσο μπορείς να κάνεις εξαρτάται και από τη δύναμη που έχεις και από τις σχετισμούς δύναμης βέβαια. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι όλα μάταια, και αφού υπάρχουν οι χρηματαγορές, υπάρχει η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν είμαι αυτή της άποψης. Ναι, ωραία. Αλλά απλώς να πούμε σε ένα γενικό επίπεδο, σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλεις, να αφήσουμε τη Λατινική Αμερική και τα άλλα της Αποανατολής, ουσιαστικά αυτό που μεταλλάχθηκε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην αστική δημοκρατία ή στις χώρες του δημοκρατικού τόξου, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, είναι ότι τα μνημόνια, γιατί δεν ήταν και άλλα μνημόνια για το νότο της Ευρώπης, έτσι δεν είναι, πληρώσαν και άλλοι, ήταν ουσιαστικά για να μην πέσουν έξω οι ιδιωτικές τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αυτή ήταν η ουσία. Δηλαδή θέλησαν να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν οικονομικά ένα ολόκληρο κράτος ή πολλά κράτη, κυρίως της Νότιας Ευρώπης, με την προϋπόθεση να μην χάσουν τα λεφτά τους οι ιδιωτικές τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αυτό που λες, ειδικά για το δικό μας μνημόνιο, το πρώτο ισχύει απολύτως. Μάλιστα έχουμε και διαρροές από τη συζήτηση στο Δουνουτού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δουνουτού, τότε που ήταν να συζητήσουν το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου, που σαν είτο το χρόνο διάφοροι αντιπρόσωποι χωρών είπαν ακριβώς αυτό που είπες. Μα αυτό δεν είναι μνημόνιο να σώσει την Ελλάδα, αυτό είναι μνημόνιο να σώσει τις τράπεζες του Βορρά. Και άρα είχαμε μεταφορά πόρων από την Ελλάδα προς τις βόρειες χώρες. Και είναι και πιο σύνθετο, γιατί στο μνημόνιο το πρώτο είχαν και συμβολή, γιατί είναι μεγάλες χώρες, και η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες αυτές οι χώρες δεν είχαν τράπεζες που ήταν εκτεθειμένες σε ελληνικά ομόλογα, σε ομόλογα του ελληνικού κράτους. Άρα και η Ιταλία και η Ισπανία ουσιαστικά βοηθήσανε την Ολλανδία και τη Γερμανία. Γι' αυτό όταν ακούω Γερμανούς πολιτικούς Ολλανδούς να λένε πως πρέπει να είμαστε όλοι πειθαρχημένοι και δεν μπορούμε να, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να δίνουν τα λεφτά των φορολογουμένων, πρέπει, τους θύμισα και στο ECOFIN και στο Eurogroup όταν γινόταν αυτές οι συζητήσεις, ότι και οι Ισπανοί φορολογούμενοι και οι Ιταλοί φορολογούμενοι κάνανε μεταβιβάσεις στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στη Γαλλία, ακριβώς για να σωθούν οι δικές σας τράπεζες. Γιατί η Ισπανία και η Ιταλία δεν είχαν πρόβλημα με ομόλογα του ελληνικού κράτους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν είναι σαφές αυτό που λες, ότι έτσι έγινε, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και τι μπορεί να γίνει, είτε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, αν έχει αριστερή κυβέρνηση που προσπάθησε να πω κάτι πριν, είτε στο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Να πούμε ότι ο Στρέικ είναι πολύ απεσιόδοξος για την Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρωζώνης. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτή η αρχιτεκτονική δύσκολα θα έχει την ευελιξία να αντιμετωπίσει τις επόμενες κρίσεις. Και μάλιστα έχει αλλάξει άποψη. Δηλαδή τα προηγούμενα του βιβλία ήταν πιο φιλοευρωπαϊκά, με την έννοια να υπάρχουν υπερεθνικούς θεσμούς, γιατί έλεγε αν δεν υπάρχουν υπερεθνικοί θεσμοί θα υπάρχει απορρίθμιση
στα κράτη-μέλη, στα κράτη απομονωμένα, γιατί ένα κράτος από μόνος του δεν μπορεί να ρυθμίσει είτε τις χρηματαγορές είτε τις πολυεθνικές. Άρα εδώ έχουμε μια στροφή του straight, να το πω λίγο χοντροκομμένα, σε πιο αντιευρωπαϊκή στάση από τα προηγούμενα τα γραπτά πριν από αυτό το βιβλίο. Ναι, πριν κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να σε ρωτήσω πόσα χρήματα δώσαμε στην κατανομή αυτή του πλούτου στις τράπεζες, στις ιδιωτικές, χοντρικά. Το βορείο χωρώνεται. Πολλά δις. Δεν είμαι έτοιμος να σου πω συγκεκριμένο 200, αριθμό. 150, τέτοιο επίπεδο. Όχι, μεγάλο. Πάνω από 100 δις σίγουρα. Αλλά είναι μεγάλος αριθμός. Και όταν μιλάμε, γιατί υποτίθεται ότι αυτό που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η απόκληση των οικονομίων. Και εδώ έχουμε μια σαφή μεταβίβαση πόρων από φτωχότερες χώρες σε πλουσιότερες χώρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και εδώ είμαστε πάλι για να πάμε προς το κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος, αλλά μία ερώτηση ακόμα, και ξέρω ότι ξέρεις ως οικονομολόγος την οικονομία του χρόνου, την ξέρεις πολύ καλά, την κατέχεις. Αυτό που λέει στο τέλος ο Βόλφαν Στρέκ, ότι ουσιαστικά ενώ κατέστρεψε τους εχθρούς του, μπορούμε να το πούμε έτσι, συμβολικά και κυριολεκτικά, και άνοιξε τον δρόμο για τη δική του καταστροφή, διότι ουσιαστικά ο καπιταλισμός αυτός, ο σύγχρονος, έχει πάσχει από μια κοινωνική εντροπία, μια αποδόμηση. Αυτό είναι μια θεματική που έχει ο Στρέικ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, πολύ πριν από αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, στη σύλληψη του Στρέικ υπάρχουν θεσμοί που υποστηρίζουν τον καπιταλισμό, το οποίο οι καπιταλιστές δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, θεσμοί που φέρουν, δηλαδή το κλασικό παράδειγμα του Στρέικ ήταν οι κορπορατισμοί που υπήρχαν στη Γερμανία, πώς γινόταν οι εκπαιδευόμενοι, οι εργαζόμενοι, είτε αυτοί κολούσαν μέταλλα, είτε αυτοί ήταν σε το τόρνο ηλεκτρικό. Αυτό το θεσμός που έρχεται από τον Μεσαίωνα βοήθησε πάρα πολύ τον καπιταλισμό της Γερμανίας, δυτικής Γερμανίας τότε βέβαια, μετά από τον πόλεμο, παρόλο που φαινόταν πολύ παροχημένο πράγμα, παλιός θεσμός. Δηλαδή έχει την η ανάλυση του Στρέικ είναι ότι εκτός από το κεφάλαιο και το δυναμισμό του που υπάρχει, που αναλύει ο Μάρξ στο κομμουνιστικό μανιφέστο για την παγκοσμιοποίηση, υπάρχει και το άλλο κομμάτι του Μάρξ που λέει και που καταστρέφει όλους τους θεσμούς, τις σχέσεις, της εμπιστοσύνης, με τη διαφορά ότι ο Στρέικ λέει, ο αντιθέτως με τον Μάρξ, ότι αυτά παίζουν και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, τα συνδικάτα, ακόμα και οι συλλογικοί οργανώσεις, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται σε μερικούς καπιταλιστές ως πρόβλημα, αλλά συγχρόνως δημιουργούν και μια σχέση εμπιστοσύνης που χρειάζεται. Και αυτός ο καπιταλισμός που τα καταστρέφει όλα αυτά, ότι δεν είναι ιδιωτικό, ότι είναι δημόσιο, τη τοπική αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, αυτό τελικά σκάβει τη γη που πάνω στο οποίο στέκεται. Και αυτό είναι μια θεματική του Στρέικ που έρχεται από πολύ παλιά. Δηλαδή θεωρεί ο Στρέικ ότι ο καπιταλισμός πηγαίνοντας σε αυτή την πορεία έχει σκάψει το δικό του λάκκο. Και αυτό φαίνεται σε αυτό που κάναμε τη συζήτηση πριν από το πρώτο διάλειμμα, ότι παρόλο όλα αυτά που έγιναν δεν έχει αναστραφεί, δεν έχει ανακάμψει το ποσοστό κέρδος. Δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει κάπως τις ανισότητες για να ενσωματώσει στο πολιτικό σχέδιο κομμάτι των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Επίσης ο Βόλφγκανγκ Στρέικ, δανειζόμενος ένα κομμάτι της θεωρίας του Αντώνιο Γκράμψη, μιλάει για μια παρατεταμένη μεσοβασιλεία της παρακμής του καπιταλισμού που θα διαρκέσει, και μέσα σε αυτή τη μεσοβασιλεία θα μπορούν να γεννηθούν και τέρατα. Γιατί το καινούριο δεν έχει έρθει ακόμα προφανώς, και το παλιό αργεί να πεθάνει. Οπότε αυτό νομίζω είναι
πιο ακραίο τώρα, Αντώνη, σε διέκοψα, αλλά νομίζω είναι ακόμα πιο ακραίο τώρα μετά από την πανδημία. Δηλαδή βλέπουμε την ίδια στιγμή που έχουμε σημάδια συντηρητικοποίησης, ακόμα και πιο αντιθεσμικά γελία πράγματα σαν τον Τζόνσον και τον Τραμπ και όλο αυτό το που δεν θα μπορούσα να το φανταζόμουν εγώ, ένα Τζόνσον θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός, όπως πάρα πολλοί Αμερικάνοι θα μπορούσαν να θεωρούσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος. Ή ο Μπολσονάρο. Α, ναι, ακριβώς. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε αυτά, βλέπουμε ότι η πανδημία φέρνει έναν κόσμο ολόκληρο να σκέφτεται τη σημασία του δημοσίου συστήματος υγείας ή το πώς τα κράτη σε μια κρίση μπορούν να κατευθύνουν επενδύσεις και είναι σημαντικό για τη διάσωση. Άρα ένας κόσμος που επαναξετάζει τι έχει σημασία στη ζωή, τι είναι πιο σημαντικό, η υγεία μου, η παιδεία ή το καινούριο κινητό, το λέω πολύ απλοϊκά, ναι. Νομίζω καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να πω. Ναι, ναι. Άρα έχουμε συγχρόνως τον κίνδυνο μιας περαιτέρω αποσύνθεσης των θεσμών, αυτά τα πέντε πράγματα που είπες ότι είναι στον κορμό του βιβλίου του Στρέικ, και συγχρόνως βλέπουμε ότι υπάρχει και μια καινούρια αναγνώριση, και όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την οικολογία, για κάτι διαφορετικό που δεν θα είναι τέρας, όπως είπες. Άρα ζούμε σε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές όπου υπάρχουν πολλά, υπάρχει όντως αυτό το κίνδυνο που είπες, το λέει ο Στρέικ, και συγχρόνως όμως υπάρχει η ελπίδα ότι μπορεί να είναι μια αρχή, μια καινούρια φάση όπου οι οικολογικές ευαισθησίες, η σημασία της υγείας, μια ανατοποθέτηση της σημασίας του δημοσίου, όχι μόνο και στην υγεία και στην παιδεία, αλλά ακόμα και στην πραγματική οικονομία. Και δεν ξέρω πόσο έχεις παρακολουθήσει τα βιβλία της Μαζουκάτου, που λέει πόσο κομμάτι της μεγάλες τεχνολογίες προκύπτει, όχι από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά από δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, είτε στα πανεπιστήμια είτε σε άλλα κέντρα. Δηλαδή είναι μια αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εν δυνάμει η αριστερά, αυτό που λέμε εμείς το κόκκινο-κόκκινο πράσινο, κάποιο κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας πράσινη, να ξαναπροσπαθήσουν να δημιουργήσουν ηγεμονία για να αποφύγουμε ακριβώς τα τέρατα που ανέφερες πριν από λίγο. Λοιπόν, για ως αποχαιρετισμό, χωρίς σχολιασμό, γιατί νομίζω θα συμφωνήσεις, θα γίνω λίγο τετριμένος και θα χρησιμοποιήσω το τσιτάτο της Ρόζα Λούξεμπουργκ: «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», αλλά δεν χρειάζεται να σχολιάσεις. Νομίζω ότι συμφωνείς έτσι κι αλλιώς. Οπότε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, όπως πάντα. Είσαι από τόσο καιρό και ελπίζω πιο σύντομα πια να περιμένουμε κάτι. Έτσι κι αλλιώς, πάντοτε έχεις μια θεωρητική κατάσταση που πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις και για τη θεωρία, δηλαδή τη γραπτή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Να είσαι καλά. Γεια σας.